Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και πάλι. Είναι τεράστια χαρά που βρίσκομαι εδώ και μεγάλη τιμή. Να πούμε για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στον κύριο Τσομόκο και την εξαιρετική του ομάδα που παρά τα προβλήματα που έχει φέρει στη ζωή μας η πανδημία, έχει καταφέρει να μας μαζέψει όλους εδώ διαζώσεις. Αυτό το πάνελ και το επόμενο είναι από αυτά τα πάνελ που έχεις ένα άγχος πάντα, γιατί έχεις να κάνεις με πολύ μεγάλα μεγέθη του κλάδου τους. Έχεις να κάνεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους και νομίζω να φανώ αντάξει αυτής της πρόκλησης. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Προκοπίου, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τη θάλασσα. Έχει κυριαρχήσει τις θάλασσες ανά τον κόσμο, αλλά γνωρίζει πολύ καλά και τη στεριά. Γιατί έχει και έναν έρωτα, από ό,τι μου λένε, με τα κίνητα. Καλώς ήρθατε. Και βεβαίως, για το θέμα των ακινήτων, το θέμα των επενδύσεων, με αφορμή και τον Σκαραμαγκά, στον οποίο εμπλέκεστε και θα δούμε πώς, έχουμε κοντά μας και τον εκ μέρους της ΕΤΑΔ, τον κύριο Βλαστό. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Και βεβαίως θα συζητήσουμε μαζί σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνολικά και τις επιπτώσεις που έχει φέρει και ο πόλεμος και η κρίση και τα ενεργειακά στο θέμα των ακινήτων. Λοιπόν, κύριε Προκοπίου, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς. Είπαμε, συνδυάζεται και θάλασσα και γη. Και νομίζω ότι το project του Σκαραμαγκά, έτσι προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να τα δέσω αυτά τα δύο, συνδυάζει και τα δύο υπέροχα. Βεβαίως είμαστε σε μια χώρα που έχουμε τόσους πολλούς εφοπλιστές, τόσα πολλά πλοία, αλλά δεν έχουμε ένα χώρο να φτιάχνονται αυτά τα πλοία. Οπότε πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στο Σκαραμαγκά, γιατί μπήκατε σε αυτή την επένδυση και σε τι αποσκοπείτε? Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή, να συγχαρώ τον κύριο Τσομόκο για όλα αυτά που οργανώνει και κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερα, και θα ήθελα να αναλογιστούμε τι γίνεται δίπλα μας αυτή τη στιγμή με το πόλεμο να μένεται και να ξανασκεφτούμε πόσο τυχεροί είμαστε και πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή που κάνει την επιλογή που έκανε και βρισκόμαστε μέσα στην κυβωτό της ειρήνης. Και αυτό είναι κάτι που έχει σημαδέψει τη ζωή μας, αλλά τη ζωή της Ελλάδος και το μέλλον. Τώρα, όσον αφορά τις δικές μου ανδραγαθίες, γιατί έτσι όπως το είπατε, πράγματι είναι πολύ... θα έρθουμε στο κέφι αργότερα. Γουρι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η δραστηριοποίηση στην πατρίδα μας είναι κάτι πολύ δύσκολο και έχω κάνει έναν δεκάλογο εδώ που θα τον διαβάσω για να είναι σύντομα στο τέλος του πρώτου μέρους της συζήτησης για να μπορέσω να τα πω. Έχουμε 23 λεπτά. Ναι. Οπότε έχουμε αρκετό χρόνο. Βέβαια, όσο πιο συνοπτικοί είμαστε, τόσο πιο πολλά θέματα θα έχεις. Σωστό. Λοιπόν, εμένα με κέντρισε το ναυπηγείο Σκαραμαγκά διαβάζοντας στο κινητό μου τηλέφωνο ότι πρόκειται να επαναληφθεί ένας διαγωνισμός όπου την πρώτη φορά που κρίθηκε ανεπαρκέστατος ήταν η μεγαλύτερη προσφορά 15 εκατομμύρια. Επομένως είπα ότι δεν είναι δυνατόν αυτό που χαρακτηρίζει την ελληνική δυναμικότητα, αυτό που κάποτε ήταν το λίκνο της πρόοδου της ναυτιλίας, να έχει τόσο χαμηλά πέσει λόγω των διαφόρων συγκυριών που βρέθηκαν στις τελευταία 20 χρόνια της λειτουργίας του, που ήταν ακέφαλο, και με τσίγκλισε πώς θα το ξαναζωντανέψω και θα το φέρω στην έγκλη που ήτανε, μεγάλη κουβέντα, αλλά αυτή είναι η προσπάθεια. Αλλά στις νέες τεχνολογίες και με τις νέες δυνατότητες που έχει, ούτως ώστε νέα παιδιά να μπορέσουν να δείξουν τις δεξιότητές τους, να μην είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε να δίνουμε τα κεφάλαιά μας στο εξωτερικό για να αγοράζουμε βαπόρια για το πολεμικό ναυτικό, και όταν χρειάζεται και η κρίσιμη στιγμή
να τα βγάζουν από την πρίζα τα ηλεκτρονικά τους. Λοιπόν, η δικιά μου, το όραμά μου είναι να είμαστε αυτάρκεις. Και αυτό το έχει το όραμα και η κυβέρνηση και πιστεύω ότι καταλαβαίνει ότι πρέπει να βάλει πλάτη και το κίνητρο να μην είναι το σήμερα, το κίνητρο να είναι τι γίνεται με τα 10-15 χρόνια. Πρέπει επιτέλους η πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο να μπορεί να έχει τα πρωτεία και στην ναυπηγική. Θα μείνουμε στο θέμα των ναυπηγείων και ήθελα να δούμε και έτσι μελλοντικά, γιατί φαντάζομαι ότι κάθε συμφωνία και στο βαθμό που εσείς το προσεγγίζετε με μια οπτική πατριωτική, θα δούμε και τι μπορούν να κάνουν και τα ναυπηγεία σε ό,τι αφορά τα αμυντικά και αυτά που μπορούν να φτιαχτούν, και δηλαδή φρεγάτες και κορβέτες. Αλλά ήθελα να πάμε στον κύριο Βλαστό. Προφανώς είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια πολύ σημαντική επένδυση. Από την άλλη, βλέπουμε προσφυγές. Εσείς ως ΕΤΑΔ, όταν βγάζετε ένα τόσο καλό, να το πω φιλέτο, να το πω ακίνητο, να το πω project, όταν βγάζετε μια τόσο καλή ιστορία, δεν πρέπει να φροντίζετε να μην υπάρχουν προβλήματα, να μην υπάρχουν αντιδράσεις, όλα αυτά να τα έχετε λύσει, προκειμένου και το τίμημα να είναι καλύτερο και ο εκάστοτε επιχειρηματίας να μην ταλαιπωρείται. Τι λέτε γι' αυτό? Θα σας απαντήσω εντάχει και θα σας το τεκμηριώσω. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορείς να προνοήσεις ποτέ για τα πάντα. Οπότε πήραμε ένα αποτυχημένο μοντέλο διαχείρισης, ένα παροχημένο τρόπο αξιοποίησης και λύσαμε ένα πρόβλημα που ήταν σχεδόν 50 ετών και τρέξαμε έναν άρτιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Καταφέραμε να προσελκύσουμε έναν διεθνή, κορυφαίο διεθνή Έλληνα επενδυτή και ευπατρίδη, όπως πολύ σωστά το είπατε, και κατάφερε να κερδίσει αυτόν τον πλειοδοτικό διαγωνισμό. Το ακίνητο, σαν ακίνητο... Από ό,τι κατάλαβα, δεν το προσεγγίσατε. Ένα πρωί... Όχι, το σκέφτηκε και είπα, στο κάνω. Ήμασταν ανοιχτοί στη διαδικασία. Ήταν μια ανοιχτή, πλήρως ανοιχτή διαδικασία. Και όντως ήταν μια διαδικασία η οποία στην αρχή είχε τρέξει με τα 55 εκατομμύρια. Στο τέλος και καταλήξαμε να έχουμε την απαραίτητη ευελιξία και ταχύτητα. Προσαρμοστήκαμε στα πλαίσια της αγοράς και αρχίσαμε ένα διαγωνισμό πλειοδοτικό, ο οποίος άρχισε στα 30,7 και κατέληξε στα 37,3. Αλλά είναι ένας διαγωνισμός και είναι ένα ακίνητο το οποίο κόστιζε στον ελληνικό λαό και στους Έλληνες πολίτες 8 εκατομμύρια ευρώ κάθε εξάμηνο, 16 εκατομμύρια για παράνομες κρατικές ενισχύσεις και καταφέραμε να καθίσουμε εμπρόθεσμα, να συζητήσουμε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με όλους τους φορείς, τους πάντες και λύσαμε όλα τα προβλήματα και αποκτήσαμε και καταλήξαμε από έναν ακίνητο 216 στρεμμάτων σε ένα ακίνητο 332 στρέμματα, το οποίο ήταν άρτιο, με δυνατότητα προσβασιμότητα στο δρόμο και καταλήξαμε να... Το κερδίζει ένας πλειοδότης και ένας διεθνής. Κύριε Προκοπή, ολάτε. Θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω δύο θέματα για την πληρότητα. Ήταν έξοχη η διαδικασία του πληστηριασμού, τελείως διαφανής. Βεβαίως, εμείς από δικιά μας πρωτοβουλία πήγαμε και η ενημέρωσή μας ήταν από το τηλέφωνο και τα νέα που γράφουν 8 μέρες πριν. 8 εργάσιμες μέρες, ίσα-ίσα προλάβαμε να βγάλουμε τις εγκυτικές και να φτιάξουμε τις εταιρείες που θα... Και ομιλεί ο κύριος Βλαστός για το μισό ακίνητο, διότι άλλο τόσο είναι... για διάφορους λόγους το έχουν χωρίσει σε δύο ναυπηγεία και ως εκ τούτου εμείς περιμέναμε να έχουμε ήδη 2 άδειες. Όμως δεν είναι δυνατόν να σου πουλάνε ένα ναυπηγείο που προϋφίσταται 60 χρόνια και να σου λένε μετά ότι δεν έχεις πρόσβαση στη θάλασσα, αλλά έλα και να υπογράψεις και πήγαινε μετά να καθαρίσεις. Αυτό ήταν κάτι, μια ας πούμε πρωτιά. Να αγοράζεις ναυπηγείο και να σου λένε δεν έχει θάλασσα, αλλά έλα να υπογράψεις. Και μετά θα τη βρούμε τη θάλασσα, θα τη φέρουμε εμείς τη θάλασσα. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Βλαστέ, να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη τοποθέτηση με αφορμή το θέμα του ναυπηγείου. Αν από εδώ και πέρα, σε όλα αυτά, τα ακίνητα, τα φιλέτα, τα κομμάτια, ό,τι βγάζετε, θα φροντίζετε να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν προβλήματα, προκειμένου και το τίμημα, όπως λέμε, να είναι το σωστό και οι επιχειρηματίες να μην ταλαιπωρούνται και όλο αυτό και να έχει νόημα πια. Δηλαδή, να μην μιλάμε για ξεπούλημα φιλέτων
Γιατί αν δεν ήταν ο κύριος Προκοπίου να ξυπνήσει, όπως λέει, ένα πρωί να δει στο κινητό του ότι έγινε μία προσφορά και πατριωτικά έτσι εμπνεόμενος είπε να πάω να κάνω κι εγώ κάτι, θα είχατε ένα πολύ κακό τίμημα. Λοιπόν, ολοκληρώστε την πρώτη σκέψη ως προς αυτό. Ξεπούλημα δεν κάνουμε. Πήραμε δύσκολες αποφάσεις, καθίσαμε πρόθεσμα και βρήκαμε λύσεις, διαχειριστήκαμε τις όποιες αντιστάσεις, εντάσεις και προβλήματα που υπήρχαν, τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα στο ακέραιο και μπορέσαμε και παραμείναμε στοχοπροσυλλομένοι μέχρι τέλους. Εμπρόθεσμα καθίσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι και με τους δημοτικούς, και δυστυχώς είχαμε βρει modus operandi και δεν ετέθη ποτέ κανένα θέμα στο θέμα του διαγωνισμού και δυστυχώς προσέφυγε, έκανε νομική προσφυγή και προσέφυγε στην ελληνική δικαιοσύνη και προσπαθεί να αποκτήσει εκ των υστέρων οι πολίτες του πρόσβαση στη θάλασσα και να μπορέσουν να καταλήξουν να είναι μια παραλία. Ναι, θα ήθελα επ' αυτού να πω ότι στα 200 μέτρα απέναντι από εκεί που θέλουν οι πολίτες να πηγαίνουν στη θάλασσα, ξεφορτώνουν καθημερινώς δεξαμινόπλια, crude oil, φορτώνουν βενζίνες κλπ. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος γιατί μαυρίζεις πολύ πιο γρήγορα. Σωστό και αυτό. Και η σύστασή μου προς τον κύριο Βλαστό, και αγαπητό που όλα τα λέει πολύ σωστά και ήταν πάρα πολύ ακέραιος σε όλη τη διαδικασία, να φροντίσει μέσω της κυβέρνησης, όπως μπορεί, να πρικίζουν με όλες τις απαιτούμενες χωροθετήσεις, άδειες, πολεοδομικούς σχεδιασμούς, χρήσης γης, τακτοποίηση με αρχαιολογία, διασαρχία, ούτως ώστε να μην πουλάνε διαμάντια κατέργαστα, αλλά κατεργασμένα. Μια που θεωρητικά το κράτος με το κράτος μπορεί να τα βρίσκει ευκολότερα από ότι ο εχθρός, ο εντός εισαγωγικών επιχειρηματίας με τους αρμόδιους. Λοιπόν, νομίζω ήμασταν απολύτως σαφείς ως προς αυτό. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Δώστε τα καθαρά περιποιημένα σένια, προκειμένου και καλό τίμημα και ο επιχειρηματίας να μην ταλαιπωρείται. Το λύσαμε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε όμως. Θέλω να μείνουμε στο θέμα του Σκαραμαγκά, γιατί έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση, ειδικά αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε και εν μέσω ενός πολέμου και τα εθνικά είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Εάν όλα πάνε καλά και έχετε μια θετική απάντηση από το ΣΤΕ, τι θα κάνετε σε ό,τι αφορά τα θέματα τα αμυντικά? Και αν έχετε, να ολοκληρώσω τη συζήτηση, μαθαίνουμε ότι έχετε επαφές με τις εμπλεκόμενες εταιρείες, σας έχουν προσεγγίσει, δεν σας έχουν προσεγγίσει, έχετε κάνει και κάποια ταξίδια, πού βρισκόμαστε ως προς αυτό, τι λέγεται και τι δεν λέγεται? Όλα λέγονται και όλα πρέπει να λέγονται. Έχουμε αποκτήσει πάρα πολλούς φίλους τους τελευταίους 6 μήνες, Αμερικανοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί, Ολλανδοί είναι διατεθειμένοι να έρθουν να συνεργαστούμε. Η απόφαση αυτή είναι της κυβέρνησης και μόνο της κυβέρνησης. Εμείς μπορούμε να πούμε τι αντιλαμβανόμεθα σαν προσωρινή λύση, τι αντιλαμβανόμεθα σαν long-term λύση και η επιμονή μου σε όλες αυτές τις συναντήσεις που έρχονται με πρέσβεις, με υπουργούς και ακόμα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι, η δικιά μου πάντα έμφαση είναι τι θα δώσετε τώρα στην Ελλάδα. Όχι τι θα πάρετε ή και θα μας δώσετε πολλά ή λίγα ψίχουλα για να φτιάξουμε. Τι θα δώσετε τώρα. Αυτό λέγεται ενδιάμεση λύσεις και η ενδιάμεση λύσεις είναι πώς μπορεί μέσα σε 6 μήνες να έρθουν πλοία δανεικά, χαρισμένα, αγορασμένα σε τιμές ευκαιρίας, που να, ειδικά σε μια μεγάλη δύναμη, που μου λέει, μα γιατί καθυστερούν τόσο πολύ. Λέω, μόλις φέρεις ένα πλοίο και το αγκυροβολήσεις στην Χίο και ένα άλλο στο Καστελόριζο, να είσαι σίγουρος ότι θα πάρεις αμέσως το κοντράτο. Λοιπόν, η πολιτική των ίσων αποστάσεων για μας τους Έλληνες θυμίζει κάτι που είναι στη μέση και είναι ένας από εδώ και από εκεί, ίσες αποστάσεις. Αυτό δεν μας ικανοποιεί. Εμείς θέλουμε την λύση η οποία θα βάζει τα θέματα ότι εμείς εγγυόμεθα τα ελληνικά σύνορα, τα οποία είναι και σύνορα της Ευρώπης. Σε αυτόν θα δώσουν, πρέπει να δώσουν το κοντράτο ό,τι έχει απομείνει η κυβέρνηση.
Γιατί για το πρώτο έκανε και πήρε ό,τι μπορούσε. Τώρα στο δεύτερο κοντράτο πρέπει ξανά να πάρει ό,τι μπορούσε. Εσείς πόσο κοντά είστε σε αυτές τις συνομιλίες, αυτές τις συνεργασίες? Αν θέλετε μπορούμε να πούμε και ονόματα εταιριών. Έχουν γραφτεί αρκετά. Όλοι σε εσάς, ό,τι θέλετε μας λέτε. Εγώ είμαι κοντά σε όλους. Και σε όλους την ίδια κασέτα λέω και θα συνεχίσω να τη λέω. Το τι θέλουμε να κάνουμε στα ναυπηγεία δεν τα πήραμε για να γίνουμε πολέμαρχοι. Τα ναυπηγεία τα πήραμε για να φτιάχνουμε, να συντηρούμε και να κατασκευάζουμε γιότς και μέγα γιότς που έχουμε δείξει την ικανότητά μας και ότι μπορούν οι Έλληνες. Ας πούμε ο κύριος Δράγνης, χωρίς να έχει τίποτα, τι έχει φτιάξει. Εμείς που φτιάξαμε το Dream έχοντας μόνο ένα μόλο, τι έχουμε κάνει στην Olympic Marine, πόσο προχωρούμε την τεχνολογία που έρχονται οι ξένοι και τρίβουν τα μάτια τους. Λοιπόν, οι δυνατότητες και τα ταλέντα υπάρχουν. Όμως η ανάγκη τώρα είναι πώς θα προστατευθούμε από όλες μας τις πλευρές γύρω-γύρω. Σκεφτείτε να μην ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκεφτείτε τι μπορούσε να γίνει αυτό που δεν κανείς το περίμενε. Περίμενε κανείς να γίνουν αυτά που γίνονται σήμερα. Στην Ουκρανία το περίμενε κανείς. Άρα έτσι μπορεί ξαφνικά να γίνει και στην πατρίδα μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι οι ίδιοι. Πρέπει να έχουμε οι ίδιοι τα νύχια να ξυστούμε και να μην περιμένουμε να μας ξύσουν άλλοι. Και από ό,τι κατάλαβα, δεν θέλετε και την πολιτική των ίσων αποστάσεων από όλους. Θέλετε σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις και σε ό,τι αφορά στα εθνικά μας. Ακριβώς. Ωραία. Νομίζω ότι με το θέμα του ναυπηγείου το ολοκληρώσαμε το θέμα. Θέλετε κύριε Βουλευτά να προσθέσετε κάτι άλλο? Γιατί θέλω να πάμε και στην ναυτιλία. Ότι δυστυχώς πρέπει κάποια στιγμή να αναλογιστούμε ως πολιτεία, ως κοινωνία και ως πολίτες τελικά τι επενδύσεις θέλουμε να προσελκύουμε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Αυτό είναι δικό σας θέμα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα δικά σας ακίνητα, μην βγάζετε τα μάτια σας. Είπαμε, ωραία, καθαρά σένια, να είναι καλό το τίμημα και να μην ταλαιπωρούνται οι επιχειρηματίες. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε και είναι και το μήνυμα που πήρατε. Είπαμε, ο ένας έρωτας είναι η γη, τα ακίνητα, ο άλλος έρωτας όμως είναι η θάλασσα. Και θα ήθελα... Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω το δεκάλογο, θα πάρει 3 λεπτά, γιατί είπαμε μερικά. Λοιπόν, για να βλέπουμε, να βλέπουμε λίγο το χρόνο, αγαπητέ φίλε φωτογράφε, τι λέει εκεί, 9 και 22. Λοιπόν, θα διαβάσουμε το δεκάλογο, αλλά μετά θέλω να μιλήσουμε και για τη θάλασσα και για τις επιπτώσεις του πολέμου στην ενέργεια και σε αυτά που κάνετε εσείς. Δεν είναι δυνατόν το Μονακό να πληρώνει 980 εκατομμύρια ευρώ στην Buick για να δημιουργήσει ένα χώρο 70 στρεμμάτων μέσα στη θάλασσα και να πουλάει μετά τις κατασκευές 100 με 120.000 ευρώ το τετραγωνικό και εμείς με χιλιάδες στρέμματα καλύτερης ποιότητας πάνω στη θάλασσα να είναι μόνο για κατσίκες. Δεν γίνεται να ανακατασκευάζεις διατηρητέο κτίριο στη Σταδίου που προϋπήρχε 70 χρόνια πριν και μετά από 4 χρόνια που είχε αποπερατωθεί να μην συνδέεται με το αποκαιρετευτικό δίκτυο στη Σταδίου, ακρονίλιον, διότι δεν υπάρχει ο εργολάβος του Δήμου. Δεν είναι δυνατόν να επενδύσεις στην πατρίδα σου κέρδη που αποκόμισες από το εξωτερικό και να σου έρθει φόρος δωρεάς, ενώ η νομοθεσία προβλέπει και την έχεις ακολουθήσει κατά γράμμα, και όλοι οι υπουργοί και πρωθυπουργοί να σου λένε έχεις δίκιο και να βασανίζεσαι 5 χρόνια για το αυτονόητο και να σου ζητούν 880.000 φόρο δωρεάς για κάθε εκατομμύριο που βλακωδός το έφερε στην πατρίδα σου. Ένα λεπτό. Αυτό σας λένε οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί που κατά καιρούς μιλάτε, γιατί φαντάζομαι μιλάτε μόνο στους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς. Έχω δίκιο. Κανένας όμως δεν έχει πάρει το σπαθί να σπάσει το γόρδιο δεσμό. Κανείς δεν τολμάει. Ούτε ο τωρινός. Δεν είναι δυνατόν ο παράδεισος του γιότινγκ να μην επιτρέπει σε σκάφη ακόμα και με ευρωπαϊκή σημαία και τώρα στη συζητούμενη αλλαγή του σχετικού νόμου να γίνεται αγώνας να επιτρέψουν πάνω από 21 μέρες να επισκέπτονται και να το σκέπτονται, διότι μικρή συντεχνία Βερνίκος, Γιώργος και Στελιάτος να πιέζουν τον Υπουργό Ναυτιλίας και να διστάζει να το υλοποιήσει. Δεν είναι δυνατόν ιδιωτικά σκάφη που βρίσκονται στις μάντρες παροπλισμένα και στις μαρίνες, διότι λόγω δεινής οικονομικής κατάστασης των ιδιοκτητών να μην επιτρέπονται, έχοντας πληρώσει τον αναλογούντα ΦΠΑ και έχοντας πιστοποιητικά ασφαλείας όμοια με τα επαγγελματικά, να μην επιτρέπεται να αναβλώνονται απώλεια εσόδων φορολογικών καθώς και ζημιά σε όλη τη σχετική αλυσίδα, μαρίνες, επισκευαστές, πληρώματα, οικονομική δραστηριότητα σε νησά, θαλάσσιο Airbnb. Απαγορεύεται διαροπάλου. Δεν είναι δυνατόν δίπλα από τη θάλασσα,
σε βραχώδεις απόκριμνες ακτές, να μην επιτρέπεται να δομηθούν με προκαθορισμένο αρχιτεκτονικό ύφος και εξώπορτα να είναι μόλος και να μπαίνεις κατευθείαν στο βαρκάκι σου. Δεν είναι δυνατόν να παλεύεις να συντηρήσεις με δικά σου έξοδα προϋπάρχοντες κοινόχρηστους μόλους και επί πέντε χρόνια να μην μπορείς να διοδοτηθείς έχοντας ικανούς μηχανικούς γνώστες του συστήματος και να σου λένε εβδομαδιαία πρόοδο στη δέδαλο της λαβιοκρατίας, αλλά αποτέλεσμα ακόμα αμφίβολο και μελλοντικό. Το όνειρό μου για το Σκαραμαγκά είναι δημιουργήσω δύο δραστηριότητες. Μία αμυντική καθετοποιημένη ώστε η χώρα μας να μπορεί να κατασκευάζει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα που χρειάζονται τα πλοία μας και τώρα σε δύσκολη στιγμή μας τα βγάζουν από την πρίζα με σκάφη νέας τεχνολογίας, με composite materials, τεχνολογία stealth, unmanned, drones κτλ. Για το πολεμικό, ναυτικό και το λιμενικό. Και δεύτερον, επίσης συντήρηση, μετασκευή και κατασκευή yachts, mega yachts που δείξαμε ότι μπορούμε να κατασκευάζουμε. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει πράγματι κάνει πολλά και τολμηρά βήματα για να ξεμπλοκάρει πολλά από αυτά που ανέφερα και έχει θεσμοθετήσει κατάλληλα και ευέλικτα εργαλεία. Και τη συγχαίρω γι' αυτό. Όμως, αυτό που δεν έχει ακόμα αλλάξει και που είναι το πιο δύσκολο είναι η νοοτροπία των υπαλλήλων στις αρμόδιες υπηρεσίες. Χρειάζεται μια εκστρατεία να το αντιληφθούν όλοι και να αφήσουν τις ιδεολειψίες του παρελθόντος. Ότι ο επιχειρηματίας είναι αυτός που δημιουργεί τον πλούτο και τον μοιράζονται η κοινωνία με θέσεις εργασίας, εργαδοτικές εισφορές, φόρους που οδηγούν στη δυνατότητα καταβολής των μισθών αυτών των δημοσίων υπαλλήλων κλπ. Ο επιχειρηματίας δεν είναι ο εχθρός, είναι ο καταλήτης της πρόοδου. Είναι κανείς από την κυβέρνηση εδώ, εκπροσωπεί κανείς την κυβέρνηση? Κυρία Νικόλτσου, μου επιτρέπετε. Αμέσως, κύριε Βλαστέ, είναι κάποιος από την κυβέρνηση εδώ? Γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να του το παραδώσουμε. Ήταν από πλευράς του κύριου Προκοπίου. Το έχω δώσει σε όλους πάντοτε. Και τι σας λένε όταν τα λέτε αυτά? Έχουν κάνει, ειδικά αυτή η κυβέρνηση, πάρα πολλά βήματα. Έχει θεσμοθετήσει πάρα πολλά εργαλεία, τα οποία μπορεί να αλλάξουν την πατρίδα μας. Αλλά εάν κτίσει ένας ένα σπίτι που βρέχεται από το νερό στη θάλασσα και είναι αυτά που λέμε, τι ωραία που είναι η Βενετία της Μυκόνου, τι ωραία που είναι τα καπετανόσπιτα της Ίδρας και των Σπετσών που είναι πάνω στο νερό, αν όλα αυτά τα πάρουμε και τα πάμε 100 μέτρα, όπως λέει ο νόμος, μακριά, είναι αποθήκες για πέταμα. Εν τούτης ευνουχίζουμε τον πλούτο της πατρίδας μας από το φθόνο, γιατί να έχει αυτός, να μην έχει αυτός και να μην έχω εγώ. Αντί να λέμε όλοι μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο σπίτι που από την πόρτα να μπαίνουμε στη βάρκα. Κύριε Βλαστέ, βάσει της δέσμευσης του Πρωθυπουργού, εμείς καταφέραμε να αυξήσουμε και να προσελκύσουμε επενδυτές και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Τα προβλήματα στη χώρα είναι πάρα πολλά. Όταν λέμε πάρα πολλά, καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό που πολλοί δημοσιογράφοι και γνωστοί δημοσιογράφοι το έχουν αποκαλέσει το τέρας ή το κτίνος. Είναι κάτι το οποίο διαχειριζόμαστε και σπάμε αυγά καθημερινά. Προσπαθούμε ως εταιρεία και ως ΕΤΑΔ να προσελκύσουμε διεθνείς και διεθνούς βενελληνικούς επενδυτές. Όντως έχουν γίνει πολλά βήματα και έχουν γίνει και αφοπατρίδες και θα τους στηρίξουμε μέχρι τέλους, έτσι ώστε να τελεσφορήσει ο διαγωνισμός και να πετύχει και η επένδυση και η ανάπτυξη της χώρας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εμείς επίσης αλλάζουμε, μετεξελίσσεται. Υπάρχει μεγάλη μετεξέλιξη της εταιρείας, υπάρχει εξωστρέφεια. Υπάρχει και διαφάνεια, φαντάζομαι, σωστά, στο ζητούμενο. Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, αποτελεσματικότητα. Γιατί στο παρελθόν όταν άκουγες για ακίνητα, για φιλέτα, για οφείλω κάτι που βγαίνει, υπήρχε έτσι μια δυσφορία. Μια, λες κάτι περίεργο και συμβαίνει, κάποιος θα πάρει καμιά μίζα, κάτι θα γίνει. Έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε, είμαστε υγιής υποστηρικτική δύναμη του δημοσίου. Μάλιστα. Απέχουμε πολύ από την επίλυση των όποιων προβλημάτων. Είναι μονόδρομος η συνύπαρξη του δημοσίου με του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα. Για να πάει να πετύχει η χώρα. Λοιπόν, έχουμε και επειδή είναι δύο πολύ λεπτά λίγος ο χρόνος, ακόμη, θέλω θα να σας πω κλείσετε το εξής. Εσείς, κύριε Προκοπή. Θέλω να σας πω το εξής. Ο κύριος Βλαστός κάνει ό,τι μπορεί και ο κάθε ένας το μετερίζει του, αλλά πρέπει να μπορεί να μην είναι το μαχαίρι λαστιχένιο, πρέπει να έχει μαχαίρι, ό,τι του δίνουν, με αυτό ασχολείται. 6.000 χρόνια η Ελλάδα ήταν ναυτιλιακή χώρα. Μέγατο της θαλάσσης κράτος, τα ξύλινα τείχη,
όλα αυτά, οι τοιχογραφίες της Σαντορίνης, της Δήλου, που, τα καπιτανόσπιτα κλπ. Που είναι εν τούτης, και το πλοίο ελατρεύεται σαν θεότητα, και μέσα σε ναούς αρχαίους βρίσκουν κράντλς, καβαλέτα, που στηρίζεται το πλοίο σαν ξύλινο στο φυσικό του μέγεθος, και ήταν μέσα στο άδυτο του ναού και ελατρεύεται ως θεότητα. Τόσο πολύ είναι ζυμωμένο το πλοίο με τον Έλληνα. Στη Σαμοθράκη, άμα πάτε, θα το δείτε. Το θάρρος να πούμε ότι, ξέρεις, καλό είναι να προστατεύουμε τα εθνικά προϊόντα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη φέτα και για το ούζο. Δεν έχουμε το θάρρος να πάμε και να πούμε ότι για μας η ναυτιλία είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, είναι κάτι ιδιαίτερο για την Ελλάδα. Δεν μπορείτε να μας βάζετε σε καλούπια τέτοια επειδή μας φθονείτε. Και τώρα καταλάβατε ότι αν δεν υπήρχαν τα πλοία τα ελληνικά, θα σβήνανε και τα φώτα, θα σβήνανε και τα εργοστάσια και δεν θα είχαμε και θέρμανση και δεν θα κινούμεθα. Αυτά λοιπόν τώρα τα ξαναείδανε με έκπληξη. Δεν θέλω τώρα, δεν έχουμε χρόνο. Εσείς αν... 42 δευτερόλεπτα. Όχι, όχι. Είναι ο χρόνος που έχουμε. Ο χρόνος μετράει από την ώρα που έχουμε. Λοιπόν, κάπως αλλιώς είπαμε θα το πάμε, ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε για την ναυτιλία, αλλά νομίζω ότι ήταν εξαιρετικές οι τοποθετήσεις που είχαμε, οπότε δεν θα καλύψουμε περισσότερα θέματα. Κάντε μια ερώτηση ακόμα, δεν χαμπάθηκε. Λέτε, ένα μας λιγότερο, αφήνετε λίγο χρώμα. Ένα λιγότερο σάντουιτς. Το δίνετε, ωραία. Αφού μας δίνουν μια ερώτηση ακόμα, εγώ θα ήθελα βεβαίως... Δώσατε μία πρώτη γεύση. Το δικό σας σχόλιο σε ό,τι αφορά στο μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, με δεδομένο ότι βγαίνουμε από την περίοδο του COVID, είμαστε εν μέσω ενός πολέμου. Ποιες βλέπετε να είναι οι εξελίξεις στον κλάδο σας, όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Κοιτάξτε, το COVID ανέδειξε το durability και το resilience, την αντοχή της ναυτιλίας, διότι στην ουσία... όλα πηγαίνανε ρολόι και χάρη στην αυτοθυσία των πληρωμάτων δεν σταμάτησαν βαπόρια. Βαπόρια δεν σταμάτησαν, η εφοδιαστική αλυσίδα δεν σταμάτησε. Αυτό που έγινε είναι ότι όλοι οι κύριοι και οι κυρίες που ήταν κλεισμένες λόγω του COVID δεν είχαν τι να κάνουν παρά να παραγγέλουν από το Amazon πράγματα. Και έτσι ξαφνικά τα containers δεν επαρκούσαν. Και έτσι μετά από 10-12 χρόνια που οι άνθρωποι είδαν το χάρο με τα μάτια τους και όλοι ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας, επιτέλους κάνανε χρήματα. Τώρα, το μέλλον για την ελληνική ναυτιλία, επειδή υπάρχει 6.000 χρόνια, δεν με ανησυχεί ότι δεν θα υπάρχει. Εκείνο που με ανησυχεί είναι να υπάρχει στην Ελλάδα. Ότι οι Έλληνες εφοπλιστές θα υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον να είναι στην Ελλάδα, και αυτό θα γίνει μόνο όταν το νομικό πλαίσιο είναι τέτοιο που οι ξένοι εφοπλιστές της Ευρώπης, Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, όσοι υπάρχουν, να διαγωνίζονται ποιος θα πρωτοέρθει στην Ελλάδα. Εάν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο, τότε να είστε σίγουροι ότι δεν θα φύγουν και οι Έλληνες. Υπέροχα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον κύριο Προκοπίου και τον κύριο Βλαστό. Μας κάνατε σοφότερους. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και αυτές οι συναντήσεις ότι... είναι να λέμε τα δύνατα σημεία μας και όχι τα δυνατά. Πρέπει να το στείλουμε.